Αυτό να το πιστεύετε εσείς που είστε νέοι. Πάμε σε συζήτηση τώρα για το θέμα των συμβολιογράφων. Μαζί μας είναι ο συμβολιογράφος ο κ. Απόστολος Εφρεμίδης. Και όλο το ζήτημα, κύριε Εφρεμίδη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Έχει να κάνει με το ότι και εσείς είστε, οπότε λέει η κυβέρνηση, από τους προνομιούχους. Καλησπέρα κύριε Πετρίδη, καλησπέρα κύριε Δούκα. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το πρόβλημα αυτό που δημιουργήθηκε και αδίκως μας έχουν εντάξει στο συγκεκριμένο πακέτο. Ο συμβολογράφος δεν είναι ένας ελεύθερος επαγγελματίας οποιοδήποτε. Είναι άμεσος δημόσιος λειτουργός. Είναι δημόσιος υπάλληλος. Απλώς δεν πληρώνεται από το κράτος. Ο συμβολογράφος έχει σφραγίδα με το εθνόσημο. Είναι δηλαδή δημόσια υπηρεσία. Είμαστε επιφορτισμένοι με τον έλεγχο σωρίας κανονιστικών διατάξεων. Αν θα πάρετε ένα συμβόλαιο και δείτε, το 1 τρίτο του συμβολέου αποτελείται από πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, δικαιολογητικά, τα οποία είμαστε επιφορτισμένοι με πειθαρχική και ποινική ευθύνη να τα συλλέγουμε, να τα ελέγχουμε. Κάνουμε δηλαδή την δουλειά που θα έκαναν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, της Εφορίας, της Πολοδομίας, του Δασαρχείου, του ΙΚΑ. Και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα ασκούμε και μερικώς και δικαστική εξουσία, δηλαδή ο συμβολογράφος κάνει πληστηριασμούς, εκδίδει απόγραφα τα οποία επέχουν θέση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Όλα αυτά δεν μπορούν να αφαιθούν έτσι ελεύθερα στον καθένα χωρίς να υπάρχει η βάσανος μιας συγκεκριμένης διαδικασίας και εξετάσεων. Τι θα πει αυτό έτσι ακριβώς, ελεύθερα, γιατί ναι. Έτσι ελεύθερα θα υπάρχουν πάλι κάποιοι κανόνες. Γι' αυτό ακριβώς ήθελα να σας πω ότι δεν είμαστε οι ευνοημένοι της κυβέρνησης, διότι οι συμβολογραφικές υπηρεσίες ρητά εξαιρούνται από τη σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως και από το Σύνταγμα της Ελλάδος φυσικά, που εξαιρεί τους δημόσιους λειτουργούς από... αλλά και από την σχετική οδηγία που προβλέπει για τα φερόμενα κλειστά επαγγέλματα, ρητά οι συμβολογραφικές υπηρεσίες εξαιρούνται. Όπως εξαιρούνται και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στα 25 από τα 27 κράτη, μόνο σε 2 κράτη είναι ελεύθερη τελείως η συμβολογραφία, και εκεί πάλι οι συμβολογράφοι είναι κατά πολύ λιγότεροι από ό,τι αναλογικά είναι στην Ελλάδα. Στα 25 από τα 27 κράτη ασκεί συμβολογραφία συγκεκριμένος αριθμός συμβολογράφων, οι οποίοι είναι από 3,5 μέχρι και 15 φορές λιγότεροι αναλογικά από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Άρα κάθε υπερβολή λέτε όλη αυτή η κίνηση της κυβέρνησης. Εγώ που το βλέπω καλόπιστα, πιστεύω ότι ήταν θέμα ελλείψεως ενημέρωσης. Πώς έλλειψη ενημέρωσης, κύριε Εφρεμίδη, για υπουργούς μιλάμε. Δυστυχώς το θέμα είναι πολύ εξειδικευμένο και ευτυχώς την τελευταία χρονιά δόθηκε μια ιδιαίτερη σημασία και από τον πρόεδρο του Συλλόγου. Κύριε Εφρεμίδη, οι μισοί δικηγόροι είναι στην Βουλή. Τι εξειδικευμένο, δεν ξέρουν. Με συμβολιογράφους ασχολούνται κάθε μέρα. Δεν έχει σημασία αυτό. Εγώ πιστεύω ότι παράλληλα ίσως θέλανε να φέρουν σε κάποια αντιπαλότητα τον κλάδο μας με κάποιους άλλους κλάδους, δηλαδή, όπως αναφέρατε τους δικηγόρους κλπ. Δηλαδή είναι μια τακτική η οποία εφαρμόζεται, είναι αλήθεια, από την κυβέρνηση να φέρει τον ένα επαγγελματικό κλάδο και τον μια κοινωνική τάξη απέναντι στην άλλη. Α, έχει ενδιαφέρον αυτό τώρα που λέτε, γιατί όπως είπα εγώ προηγουμένως, οι μισοί στη Βουλή είναι δικηγόροι. Συμβολογράφος υπάρχει κανένας? Συμβολογράφος δεν υπάρχει κανένας. Ακριβώς. Δεν έχουμε δηλαδή καμία ομάδα πίεσης ούτε μέσα στη Βουλή, ούτε αριθμητικά είμαστε τόσοι που μπορούμε να επηρεάσουμε. Απλώς είχαμε απολύτως το δίκιο με το μέρος μας, είχαμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία με το μέρος μας και έλειπε η ενημέρωση αυτή, την οποία επιτυχώς η Συντονιστική Επιτροπή ανέλαβε την τελευταία χρονιά και μπορέσανε, ασχοληθήκαν και καταλάβανε ότι το λειτουργήμα του συμβολογράφου δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα φερόμενα ως κλειστά επαγγέλματα. Δημοσθένη, εσύ συνήθως είσαι λαύρος κατά των κλειστών επαγγελμάτων στην συγκεκριμένη υπόθεση. Εγώ είμαι λάβος κατά των κλειστών επαγγελμάτων. Δεν σημαίνει ότι όλα είναι κλειστά, αυτά που χαρακτηρίζονται κλειστά, και είπα και προηγουμένως ότι ο ορθός όρος είναι άρση εμποδίων για την εισδοχή στα επαγγέλματα. Δεν είναι κλειστά επαγγέλματα. Είναι λάθος και εγώ και η κυβέρνηση δεν το λέει. Υποθέτω ότι στο νομοσχέδιο θα το διορθώσει. Αύριο ο κύριος Δούκας θέλει να γίνει συμβολιογράφος, κύριε Φρέμιο. Αυτό είναι η άρση των εμποδίων. Τι σημαίνει αυτό, γίνεται? Κοιτάξτε, οι θέσεις
είναι υπέρ αρκετές και υπάρχουν και κενές θέσεις. Είστε 3.100. Δεν ενδιαφέρονται και. Σε όλη την Ελλάδα είστε 3.198 περίπου, πόσο περίπου. Περίπου τόσοι πρέπει να είναι, μου διαφεύγει το. Τόσο, 3.198 διαφεύγει. Υπάρχουν και πολλές θέσεις και μην νομίζετε ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν γίνονται εξετάσεις συμβολογράφων. Ασχέτως από αυτό, άλλο ρώτησα. Ναι. Για να γίνει κάποιος συμβολογράφος αύριο, ο κύριος Δούκας έχει πτυχίο νομικής και θέλει να γίνει συμβολογράφος. Για να ασκήσει το λειτουργήμα του συμβολογράφου σε έδρα πρωτοδικείου, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, θα πρέπει να έχει τουλάχιστον διετία. Ως δικηγόρος, ναι. Διετή προϋπηρεσία και κατόπιν δίνει εξετάσεις οι οποίες γίνονται τελείως αμερόληπτα στην Αθήνα με δικαστικούς λειτουργούς και εκπροσώπους των συμβολογράφων για να καταλάβει τις θέσεις τις οποίες. Ποιες θέσεις, έχουν... είναι συγκεκριμένες οι θέσεις δηλαδή. Είναι συγκεκριμένες οι θέσεις. Αυτό, ναι, είναι κλειστό επάγγελμα. Με ποια κριτήρια είναι. Αυτό είναι κλειστό επάγγελμα, κύριε Φρεμίδη. Όταν είναι συγκεκριμένες οι θέσεις, ασχέτως που τις, ναι, θέσεις τις βγάζει το κράτος, κάνει λάθος το κράτος πιθανόν. Πάντως είναι κλειστό, ναι, επάγγελμα. Και σας εξηγώ όμως τους λόγους για τους οποίους. Για όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν μία σειρά από λόγοι. Για όλα τα, ναι, επαγγέλματα. Είναι κλειστό επάγγελμα. Για το συγκεκριμένο. Μάλλον θα πρέπει να επικεντρώσετε. Είναι άσκηση δημόσιας υπηρεσίας. Αυτό πάω να πω. Όπως μάλλον θα πρέπει να επικεντρώσετε στο ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τη δική σας θα πρέπει να είναι έτσι. Ακριβώς. Διότι όπως άλλο είναι το ένα δικό όμως, μας άλλο το άλλο. Λειτουργήμα, ακριβώς. Αν μετρήσουμε ακριβώς το τυπικό μέρος ότι είναι συγκεκριμένες θέσεις, με την έννοια αυτή είναι κλειστό επάγγελμα. Αλλά από την άποψη άσκηση δημόσιας εξουσίας και δημόσιας υπηρεσίας. Όπως είναι και το αυτό το υποθηκοφύλακα. Μπορούν να γίνουν 15 υποθηκοφύλακες στην Αλεξανδρούπολη. Και ο υποθηκοφύλακας είναι ακριβώς όπως ο συμβολογράφος, άμεσος δημόσιος λειτουργός. Πρέπει να προστατευτούν όμως και συναλλαγές. Δεν μπορούν να γίνουν 15 υποθηκοφύλακες στην Αλεξανδρούπολη. Οι δικαστικοί επιμελητές. Οι δικαστικοί είναι κάτι παρόμοιο ή είναι ακριβώς. Διότι και οι δικαστικοί επιμελητές ασκούν δημόσια εξουσία. Αλλά δεν πληρώνονται από κράτος. Εκτέλεση. Ναι. Και εκεί είναι συγκεκριμένες οι θέσεις. Είναι το θέμα των δικαστικών επιμελητών είναι ένα αντικείμενο το οποίο δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να σας, ναι, να λάβω θέση. Οπότε, Δημοσθένη. Η υπόθεση θα πάει, θα προχωρήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρθουν κάποιοι περιορισμοί και προβλήματα που υπάρχουν. Παραδείγματος υπάρχουν γεωγραφικά. Πού όμως, τι περιορισμοί. Οι περιορισμοί ήδη έχουν θεσπιστεί. Είναι γεωγραφική, νομίζω. Το νομοσχέδιο. Ήδη υπάρχουν σημαντικοί και μάλιστα οι οποίοι για μας ουσιαστικά είναι περισσότερο δυσβάστακτοι από το αν γινόταν άλλες 5-10 θέσεις συμβολογράφων. Άρα συμφωνείτε. Έχουμε δεύτερη, μέσα σε ένα χρόνο δεύτερη μείωση των δικαιωμάτων. Πριν από ένα χρόνο είχαμε μείωση 20% και με δική μας πρόταση, αναγνωρίζοντας την κατάσταση που υφίσταται η ελληνική κοινωνία σήμερα, είναι έχουμε πάλι σταδιακή μείωση της αναλογικής αμοιβής μέχρι και κάποια στιγμή σταματάει και η αναλογική αμοιβή να. Εσείς τώρα συμφωνείτε με το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Παρακαλώ. Με το σχέδιο νόμου που κατατίθεται, συμφωνείτε. Το σχέδιο νόμου όσο αφορά το επάγγελμά μου πιστεύω ότι τελικώς αναγνωρίστηκε το βασικό, ναι. Οπωσδήποτε θα πρέπει και εμείς να συνεισφέρουμε με την μείωση των δικαιωμάτων μας στην κατάσταση αυτή που είμαστε τώρα, αλλά πιστεύω ότι αυτό δεν είναι η πανάκια, δηλαδή εάν δεν υπάρξει ανάπτυξη. Όταν πριν από 4-5 χρόνια είχαμε ο κάθε συμβολογράφος 10 με 15 εργολαβικά συμβόλαια. Αγορά και τώρα έχει γίνει στην Αλεξανδρούπολη. 4 με 5 χρόνια έχει να γίνει εργολαβικό στην Αλεξανδρούπολη από όλους τους συμβολογράφους. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί, όσο και να μειώσουμε τα δικαιώματα, ό,τι και να κάνουμε, δεν πρόκειται να πάμε μπροστά. Όταν 2 μήνες, τώρα θα μου επιτρέψετε να πω παρεμπιπτόντως, 2 μήνες έχουν παγώσει όλες οι μεταβιβάσεις στη μισή Ελλάδα, επειδή η κυβέρνηση δεν διορίζει μία επιτροπή για την παραμεθόριο περιοχή, να ονοματίσει 5 άτομα, τα οποία θα είναι η επιτροπή αυτή, η οποία θα εκδίδει άδεια για τις παραμεθόριες περιοχές. 2 μήνες δεν γίνονται δωρεές και αγοροπολισίες στη μισή Ελλάδα. Από το Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα δεν μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις αγροτικών ακινήτων, διότι δεν ξέρει κανένας, ούτε στην Διεύθυνση Γεωργίας ούτε στο Υπουργείο, δεν ξέρει για το πιστοποιητικό καταλληλότητας αγροτικής γης.
δεν γίνονται αγροτικά, δεν γίνονται αγοροπολισίες, δεν γίνονται δωρεές. Δεν αγοράζουν βάλανε, σπίτια. Βάλανε και το καινούργιο πιστοποιητικό, αυτό το καινούργιο ενεργειακής απόδοσης κτλ. Το οποίο κανένα δεν ξέρει τι γίνεται και το οποίο είναι μια πρόσθετη επιβάρυνση. Και μετά έρχονται και μιλάνε, ας πούμε, για άνοιγμα επαγγελμάτων. Πας ανοίξει το επάγγελμα, δηλαδή και αν θα γίνουν άλλοι 15, αυτή τη στιγμή δεν γίνονται μεταβιβάσεις επειδή είμαστε λίγοι συμβολογράφοι. Δηλαδή, αν θα γίνουμε από 15-30, αύριο θα επέλθει η ανάπτυξη. Ας οργανωθούν σαν κράτος πρώτα, ας προχωρήσουν την νομοθεσία και ας βγάλουν τα εκτελεστικά διατάγματα τα οποία παραπέμπουν οι νόμοι και δεν τα βγάζουν ποτέ και μένουν νεκροί νόμοι και κινδυνεύουμε να κάνουμε άκυρες πράξεις εμείς και από εκεί και πέρα να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Κύριε Φρεμίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Ο καθηγητής του